στο κομμάτι της προσέγγισης, αλλά και της προγραμματικής ουσιαστικά συνεργασίας και ένα έντιμο πράγμα που είπε, ότι εμείς προσπαθούμε να πάρουμε το χώρο που θεωρητικά θα μπορέσουμε να υπάρχουμε. Το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Αυτές τις ριζοσπαστικές προτάσεις που επαγγέλθηκε, περιμένουμε να δούμε. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν τις βλέπουμε μέχρι στιγμής, κύριε Αρβανιτή. Και βεβαίως σε όλες τις προγραμματικές συγκλήσεις είμαστε ανοιχτοί. Ωραία. Δεν έχουμε αυτά τα δείγματα αυτή τη στιγμή, ούτε από την κυρία Γεννηματά, ούτε από αυτούς που εκφράζουν το δημόσιο λόγο. Δεν είναι τα ίδια δείγματα αυτά που άκουσα. Θέλω να προχωρήσω σε θέματα του Υπουργείου σας και αν περισσέψει χρόνος, με χαρά να κάνουμε και την γενικότερη πολιτική κουβέντα, γιατί είναι θέματα πρώτης γραμμής που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Και με το άγχος των ρυθμίσεων κοιμούνται και ξυπνούν πάρα πολλοί συνανθρωποί μας. Και εγώ, ένας από αυτούς είμαι. Έχουμε κάνει ρυθμίσεις στις οφειλές μας στη ΔΕΗ, στην ΕΙΔΑΠ, στην εφορία. Έχουμε ένα θέμα ότι αν καθυστερήσουμε μία μέρα, το πρόστιμο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Στην εφορία ειδικά, και 350 ευρώ. Είναι σαν να με τιμωρεί δηλαδή, επειδή δεν τα κατάφερα. Ακόμα και στην πληρωμή των κοινόχρηστων. Και έξω από τα γραφεία της ΔΕΗ και της ΕΙΔΑΠ, συναντήσαμε αρκετούς καταναλωτές. Έντιμα, καθαρά, ρωτήσαμε. Θα σας δείξω την εικόνα και θα πιάσουμε έτσι την κουβέντα. Τρίτη πρωί, έξω από τα γραφεία της ΔΕΗ στην οδό Αριστείδου. Συναντάμε τον Γιάννη, 50 ετών, εργαζόμενος στην καθαριότητα με τετράωρη σύμβαση. Έχει μεγάλη οφειλή στη ΔΕΗ και προσπαθεί να κάνει διακανονισμό. Μέσα στον Αύγουστο του ήρθε ειδοποίηση από δικηγορικό γραφείο ή να εξοφλήσει το ποσό ή να κάνει ρύθμιση. Με ρύθμιση πληρώνει και την ΕΙΔΑΠ. 1530 και εγώ παίρνω 310 ευρώ το μήνα. Από επίδομα ανεργίας. Όχι, δουλεύω σε μια υπηρεσία, σε μια εταιρεία καθαρισμού που παίρνω 310 ευρώ με τετράωρο. Εγώ τι να κάνω, να αφήσω να μου το κόψουνε, να είμαι με κεράκια, ξέρω εγώ. Να μην μπορώ να μαγειρέψω στα παιδιά μου. Στην ΕΙΔΑ πόσα δίνετε? Δίνω ένα ποσό γύρω στα 100 ευρώ. Έχω και το ενίκιο. Ενίκιο πόσο δίνετε? 250. Και πάντα στο τέλος του μήνα, πάντα σε κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει ότι δεν μου τα έδωσες. Στο κατάστημα της ΕΙΔΑΠ στην Ομόνια, ο Νικόλας Σοφιανός έρχεται για να πληρώσει μία από τις δόσεις της ρύθμισης για το νερό. Έχει ρύθμιση και στη ΔΕΗ και στην εφορία, η οποία όμως το τελευταίο διάστημα δεν μπορεί να τηρηθεί. Επιπλέον φοβάται ότι θα χάσει το σπίτι του. Έχω να πληρώσω ένα χρόνο και μου έχει 178 ευρώ και το κάνω τώρα με ρύθμιση. Άνεργος είμαι. Προσπαθώ με 20 ευρώ, τώρα μου κάνανε. Πάλι καλά, δεν λέτε? Μου το κάνανε. Στη ΔΕΗ με ρύθμιση? Ναι, και με ρύθμιση. Τώρα μπήκα στο νοικό τιμολόγιο χτες και τώρα θα πάω να κάνω ρύθμιση. Και φοβάμαι μου το κόψουμε. Όλα είναι με ρύθμιση. Όλα είναι με ρύθμιση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Κάτι μένει πίσω για να μπορέσουμε να τα προλάβουμε και να τα τακτοποιήσουμε όλα. Να σας ρωτήσω, εργάζεστε? Ναι. Δουλεύουμε όλη μέρα για να πληρώνουμε τους λογαριασμούς. Και για να κάνουμε τρεις μέρες διακοπές. Τρεις μέρες. Σε σπίτι φίλου. Η μεγαλύτερη ουρά το πρωί είναι για διακανονισμό, ούτε για αλλαγή ονόματος, ούτε για πληρωμές, τίποτα. Για διακανονισμό. Ευτυχώς υπάρχει και το Ταμείο Ανεργίας. Γιατί και με το τετράωρο δεν τα κατάφερνα να το πληρώσω. Με το άγχος της ρύθμισης κοιμούνται και ξυπνούν χιλιάδες Έλληνες. Με ρύθμιση σχεδόν σε όλες τις υποχρεώσεις, ακόμη και στα κοινόχρηστα. Εγώ είμαι στο Κορονάκι μένω. Και ξέρεις ότι οι άνθρωποι αυτοί που μένουν 36 είναι μια μεγάλη πολυκατοικία μέσα στην πλατεία. Και πάνω από το 80% δεν έχουν πληρώσει ακόμα κοινόχρηστα. Αυτή είναι η κατάδεια. Ο Κωνσταντίνος Ζαμάνης έχει πάει στη ΔΕΗ για να προσπαθήσει να κάνει διακανονισμό για οικογενειακή του φίλη που μόνο της εισόδημα είναι ένα μικρό επίδομα αναπηρίας. Μα η γυναίκα δεν έχει να φάει. Πώς θα δώσει το 30%? Το 30% είναι 1000 ευρώ. Αυτή παίρνει ένα επίδομα των 100 ευρώ που παίρνει το ΚΙΑ. Τι κάνουμε εδώ? Κανονικά, χωρίς ρύθμιση, αλλά έχοντας κόψει όλες τις περιτές, όπως λένε πολυτέλειες του παρελθόντος, πληρώνουν κάποιοι συνταξιούχοι τις υποχρεώσεις τους προς το κράτος. Είμαι συνταξιούχος και τα έχω στύψει όλα, όλα. Και κάνω οικονομία, κάνω οικονομία. Ούτε διακοπές, τίποτα. Εδώ την έβγαλα. Ένα καφέ δεν μπορούμε να το πιούμε. Να πούμε να πάρουμε την οικογένειά μας να πάμε να φάμε σουβλάκια. Δεν μπορούμε να το κάνουμε, καθόμαστε στο σπίτι. Και τι στερείστε για να είστε απέναντι? Οπωσδήποτε τις εξόδους μας, ξεχάσαμε εκείνα που ξέραμε και ορισμένα πράγματα περίτα. Εμείς βάλαμε αυτόν τον τίτλο, κυρία Φωτίου, «Ζωή σε ρύθμιση».
Και επειδή έχετε τη βασική ευθύνη, αυτό που λέμε τη κοινωνική αλληλεγγύη από τη μία, και ουσιαστικά αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι κάποια στιγμή να μην χρειάζεστε σαν Υπουργείο και να ασχοληθείτε πολιτικά με άλλους τομείς. Να μην χρειάζεται να μιλάμε για αλληλεγγύη. Ναι, ναι. Καταλαβαίνετε. Γιατί κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος γιατί επειδή στην Ελλάδα δεν υπήρξε ποτέ κοινωνική πολιτική, νομίζετε κι εσείς ότι η κοινωνική πολιτική, δηλαδή η πρόνοια, είναι για τους ευάλωτους και τους φτωχούς. Προς το και παρόν άρα... είναι. Μισό λεπτό. Δεν είναι και ελπίζω να έχω όλο το χρόνο να σας το πω, να σας τα πω. Όσον αφορά αυτό που άκουσα αυτή τη στιγμή για το δικαιούχο του ΚΕΑ, να το σχολιάσω, δηλαδή του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται στο ΚΕΑ έχουν ειδικές ρυθμίσεις, έχουν το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, το οποίο έχει 75% και παραπάνω έκπτωση από το κανονικό τιμολόγιο. Mm-hmm. Το ένα. Το δεύτερο, με τον κύριο Σταθάκη έχουμε κανονίσει και είχε δημιουργήσει ένα ειδικό ταμείο, έτσι ώστε αν κάποιος του κοπεί το ρεύμα, μπορεί μέσα από το ειδικό ταμείο να πληρωθεί η οφειλή του και εφόσον είναι στις ευάλωτες αυτές τις κατηγορίες και άρα να μην υπάρχει ξανά, δεν θα επιστρέψουμε στην περίοδο των κεριών. Σαφές. Μου λέτε τι έγινε, δεν επιστρέφουμε στην περίοδο των κεριών και αυτό είναι το ένα που νομίζω ότι είναι σημαντικό. Από εκεί και ύστερα όμως θα ήθελα λιγάκι. Και στο μαγκάλι να μην επιστρέψουμε. Ακριβώς, είναι το ίδιο. Και τα κεριά και τα μαγκάλια είναι τα ίδια. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που βεβαίως που είδατε, το ότι υπάρχουν μια ζωή σε ρύθμιση, ότι υπάρχουν προβλήματα, εμείς πιστεύουμε ότι βήμα το βήμα, μετά από την 21η Αυγούστου, που για μας ήταν μια μέρα πολύ σημαντική, η έξοδος από τα μνημόνια, η ιστορία αυτή θα αρχίσει να ελαττώνεται και να καλυτερεύει. Αυτή είναι η προσδοκία μας. Θα δούμε και τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αλλά έχω να πω ότι ακόμη και η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, η οποία είδατε, η κατάργηση του υποκατώτατου, την οποία ξέρετε ότι είναι ρατσισμός, δηλαδή άνθρωπος με τα ίδια προσόντα, επειδή είναι νέος, να παίρνει πολύ λιγότερα λεφτά από τον διπλανό του που κάνει την ίδια δουλειά ακριβώς. Αυτό καταργείται. Καταργήθηκε την επομένη που βγήκαμε από τα μνημόνια και αυτό είναι χρήματα στην τσέπη. Να το είχε προτείνει ο κύριος Μητσοτάκης αυτό. Το είχε προτείνει. Έτσι είπε. Εντάξει, φαντάζομαι ότι από ανέκδοτα θα ακούσουμε πολλά. Ελπίζω να μην τα επαναλαμβάνετε εσείς, κύριε Αρβανίτη, παρόλο που έχετε χιούμορ. Ώρες, και, και το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Ώρες. Και ξέρω ότι έχετε χιούμορ. Λοιπόν. Αυτό είναι. Και βεβαίως η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, καταλαβαίνετε τι σημαίνει 77.000 άνθρωποι να δούνε, όχι όλοι, γιατί ένα κομμάτι από αυτούς ήταν στις υψηλές, ας πούμε, απολαβές, οι οποίες επεκτείνονται για όλους στον ίδιο κλάδο. Σήμερα η Υπουργός υπογράφει περαιτέρω επέκταση συλλογικών συμβάσεων. Των κλαδικών. Το κλαδικό. Λοιπόν, αυτό είναι αλλαγή στην τσέπη του καθενός. Του ιδιωτικού τομέα. Δεν μιλάω για το δημόσιο, μιλάω για το ιδιωτικό. Επομένως, κάτι αλλάζει. Δεν θα είναι εύκολα, θα είναι αργά. Θα είναι όμως στοχευμένα και σκοπεύουμε να δείξουμε ακριβώς όλο το πρόσωπό μας, όλες τις πολιτικές μας και τι θα αλλάξει την τσέπη του κάθε Έλληνα. Γιατί με πήρατε λίγο από τα μούτρα στην αρχή, διότι επιμένω ότι κάποια στιγμή στη χώρα δεν θα χρειαστεί το κομμάτι αυτό του δικού σας Υπουργείου, όπου δεν θα υπάρχουν παιδιά που θα πεινάνε, που δώσατε μάχη εκεί, που δεν θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν φάρμακο, αυτό εννοώ, για να ασχοληθούμε πραγματικά με το άλλο κομμάτι που είναι η πρόνοια. Αυτό εγώ εννοούσα. Αν ότι το εννοούσατε, είμαστε δεν μαζί. Ναι, ότι κάποια στιγμή το κομμάτι της αλληλεγγύης και η δράση μας για την αλληλεγγύη να είναι πάλι για άλλους ανθρώπους έξω από τα σύνορα της χώρας για να κάνουμε αυτό το κομμάτι. Ναι. Αυτό τραβήξαμε, ζήσαμε σε αυτό. Νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό. Εντελώς. Και θα το εξηγήσουμε και καθαρά για να το καταλάβει ο καθένας. Εμείς, κύριε Αρβανίτη, όταν το 2015 παραλάβαμε ένα κράτος πρόνοιας, το οποίο ήταν ελλειμματικό, δηλαδή είχε 780 εκατομμύρια στον προϋπολογισμό, δεν υπήρχε χαμηλότερος προϋπολογισμός σε όλη την Ευρώπη σε αυτό τον τομέα. Και αντιμετωπίσαμε τους συνανθρώπους μας που βρισκόταν σε άθλια κατάσταση, θυμάστε την κατάσταση.
Αυτό το οποίο κάναμε μέσα στα δύο πρώτα χρόνια, 15-16, σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας, ήταν με το νόμο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και με το πιλωτικό του ΚΕΑ, mm-hmm. να δώσουμε κάποια χρήματα σε αυτό το κομμάτι. Και ό, του θαύματος, μέσα σε αυτά τα μόνο δύο χρόνια, με 315 εκατομμύρια, μόνο, ανασχέσαμε τη φτώχεια με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Για πρώτη φορά η φτώχεια που ανέβαινε, ήμασταν πρωταθλητές και ιδιαίτερα η παιδική φτώχεια, κατέβηκε δύο μονάδες τα δύο πρώτα χρόνια σε συνθήκες ασφυξίας. Τι κάναμε από εκεί και ύστερα? Για αυτούς λοιπόν τους συμπατριώτες μας, πάνω από 620.000, και με το ΚΕΑ που δίνουμε σήμερα 760 εκατομμύρια περίπου, με αυτούς τους συνανθρώπους μας, συνολικά αυξήσαμε τα χρήματα για την πρόνοια, υπερδιπλασιάσαμε δηλαδή, τα φτάσαμε σε 1.600.000 ευρώ. Θα μου πεις, ναι βρε παιδί μου, καταλάβαμε, αυτή είναι η φτώχεια. Αυτό κάναμε μόνο? Όχι, κύριε Αρβανίτη, διότι από την πρώτη στιγμή καταλάβαμε ότι αυτό το κράτος ήταν ιδρυματικό και επιδοματικό. Μένω εδώ. Αν δεν εκπαιδεύσεις, λέγαμε, σε φορέα που έχω δουλέψει και ξέρετε που εννοώ, τους ανθρώπους από που ένα σύστημα τους έριξε στο περιθώριο, να τους ξανασηκώσεις και να τους βάλεις σε μια διαδικασία δράσης, τους κάνεις ουσιαστικά πελάτες μιας επιδοματικής πολιτικής, όπου τους έχεις χρήστες της δικιάς σου αντίληψης για την πολιτική. Πολύ σωστά. Ρωτώ λοιπόν, υπάρχουν οι πολιτικές αυτές? Εγώ το πρώτο πράγμα το κατανοώ, το έζησα, ήμουνα σε χώρο που έζησα με την αλληλεγγύη για όλους, ξέρω τι συμβαίνει. Στο δεύτερο κομμάτι, μπήκανε μπροστά οι μηχανισμοί ώστε να ξεβολέψουμε εισαγωγικά τον άστεγο, να μπει σε μια τέτοια λογική, να πάρει κίνητρο να ξαναμπεί στην παραγωγική διαδικασία. Για τη ζωή του το λέω. Βέβαια. Γιατί αυτή είναι η πολύ μεγάλη μας διαφορά. Η διαφορά μας είναι ότι πρώτον σχεδιάσαμε ένα ΚΕΑ που βάζει τον άνθρωπο που έχει ανάγκη την ώρα που τον έχει ανάγκη να το πάρει και όχι με τη φορολογική του δήλωση πέρυσι. Άρα έχουμε ένα ΚΕΑ το οποίο είναι μοναδικό σε όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Δηλαδή σήμερα εσείς μπαίνετε και εμείς ξέρουμε, διασταυρώνοντας όλα σας τα επιδόματα και τα εισοδήματα τους τελευταίους 6 μήνες από σήμερα, αν πρέπει να σας βοηθήσουμε ή δεν πρέπει. Αυτό είναι μια μεγάλη αλλαγή, δεν είναι το μόνο. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι, είπαμε από την αρχή, το 10% από τους ανεργούς, από τους δικαιούχους του ΚΕΑ θα μπουν στην εργασία. Mm-hmm. Γιατί, κύριε Αρβανίτη? Γιατί ο στόχος μας δεν είναι να κάνουμε μια επιδοματική πολιτική της φτώχειας και να κάνουμε μια παγίδα της φτώχειας, γιατί αυτό θέλει σε τελευταία ανάλυση ο καπιταλισμός. Οι φτωχοί να τους δώσουμε ένα δις που λέει ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα. Δεν πάμε στο σοσιαλισμό. Αλλά μισό λεπτό. Μην μου το τερματίσεις τώρα. Λέμε ποια είναι η κυρίαρχη αντίληψη και πώς μέσα σε αυτό το σύστημα μπορείς να κάνεις ρογμές. Η ρογμή λοιπόν είναι η εργασία. Υποχρεωτικά λοιπόν θα μπει στην εργασία και όχι μόνο. Σήμερα σχεδιάζουμε να αυξήσουμε το ποσοστό. 60.000 υποσχόμαστε θα μπουν στην εργασία από αυτούς τους 600 που σας είπα. Mm-hmm. Που είναι και παιδιά μέσα, που δεν είναι εν δυνάμει δικαιούχοι για εργασία όπως καταλαβαίνετε. Επομένως εδώ υπάρχει μια μεγάλη ποιοτική διαφορά. Και σας λέω εξ αρχής, αν είναι όσον αφορά τη φτώχεια, αν συζητάμε ότι η κοινωνική πολιτική και η πρόνοια πρέπει να είναι φτώχεια, κάναμε βήματα, θα τα βελτιώσουμε στο μέλλον, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι ο καθένας από εμάς μπορεί κάποια στιγμή στη ζωή του να κακοπάθει. Ναι. Όμως, δεν είναι αυτό η πρόνοια και δεν κάναμε αυτό. Διότι αυτό το κάναμε τα δύο πρώτα χρόνια που έπρεπε να σώσουμε όσα πρέπει να σωθούν. Mm-hmm. Ήδη από το δεύτερο χρόνο σχεδιάσαμε ένα νέο κράτος πρόνοιας, το οποίο δεν θα αφορά τους ευάλωτους, αλλά όλους μας. Τι σημαίνει αυτό? Παραδείγματος χάρη το παιδί. Ασχοληθήκαμε με το παιδί όχι για τους ευάλωτους, αλλά για όλους. Mm-hmm. Το επίδομα παιδιού που κάναμε πέρυσι δεν αφορά τους φτωχούς. Αφορά πάρα πολλά εισοδήματα. Φανταστείτε ότι σήμερα
το 18 έτσι όπως το σχεδιάσαμε, θα το πάρουν επιπλέον 150.000 παιδιά από ό,τι πέρυσι. Είναι τότε που έγινε η φασαρία ότι κόβουμε τα επιδόματα, αν θυμάστε. Ναι, 150.000 παιδιά λοιπόν το 18. Το σύνολο πόσο είναι? 1.550.000 παιδιά. Mm. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι τα παιδιά των φτωχών. Είναι πολύ ευρύτερο το είναι τα παιδιά. Γιατί είναι τα παιδιά. Mm. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Το δεύτερο είναι τα σχολικά γεύματα. Το σχεδιάσαμε, θυμάστε με ποια αγωνία, για λίγα παιδιά. Σήμερα ποια είναι νόμος. Τελικά οι βουλευτές που αντιδρούσαν ήρθαν να φάνε τέτοιο γεύμα να καταλάβουν τι είναι αυτό. Καλά, νομίζω ότι πια έχουν πιστεί, γιατί όχι, το ακούνε και αυτοί. Έγινε αυτό, γιατί είναι και ωραία πρόκληση. Ναι, ναι, το δοκίμασαν. Όχι, δεν το κάναμε. Δεν το κάναμε γιατί δεν βρήκαμε πελάτες στους βουλευτές. Αλλά μόλις υπάρχει και μαζευτεί μια ομάδα, θα το κάνουμε, σας καλέσουμε και εσάς. Στην υγειά σας. Να σας ρωτήσω επ' αυτού λοιπόν, σήμερα τα σχολικά γεύματα... Είναι 152.000. Mm. 152.000 κάθε μέρα. Κάθε μέρα, ζεστά μεσογειακά γεύματα. Γιατί? Αυτό είναι πολιτική για τους ευάλωτους. Δεν είναι για τους ευάλωτους πια. Γιατί πρώτον είμαστε πρώτοι σε παχυσαρκία. Και άρα τα παιδιά πρέπει κάπως αλλιώς να αρχίσουν να μαθαίνουν τι τρώνε. Δεν τρώνε ζύμες αυτά τα γεύματα, είναι πάντα μεσογειακή διατροφή. Δεύτερον είναι, είδαμε ότι έχουν ωφέλη, παιδαγωγικά ωφέλη. Δεν αλλάξαν και τα ποσοστά της επιτυχίας και της διαρροής σχολικής όπου πήγαμε. Είχαμε διαφορά. Επομένως... Τι είναι ότι είχατε διαφορά? Πρέπει να σας πω, κύριε Αρβανίτη, ότι το γεωπονικό πανεπιστήμιο που μας σχεδιάζει τα γεύματα, για να τα κάνουμε εμείς, έτσι, και ο ΕΦΕΤ που εσείς τα θεωρείτε παρακολουθεί. Ότι είναι γνωστά στον κόσμο, γι' αυτό κάνω και μερικές τέτοιες ερωτήσεις. Ωραία, τις κάνετε. Δεν το ήξερα λοιπόν ότι είναι το γεωπονικό πανεπιστήμιο. Βέβαια. Εμείς τα σχεδιάζουμε τα γεύματα. Λοιπόν, είχαμε από την πρώτη μέρα το γεωπονικό πανεπιστήμιο δίπλα μας, τον ΕΦΕΤ. Διότι όλα πρέπει να τηρούν άγριες προδιαγραφές. Δεν πάει το σχολικό γεύμα χωρίς να είναι συσκευασμένο, συγκεκριμένη θερμοθάλαμο. Με συγκεκριμένο τρόπο στο σχολείο πάει. Πώς φαντάζεστε ότι κινδυνεύουν τα παιδιά? Mm-hmm. Λοιπόν, είδαμε λοιπόν το γεωπονικό που έκανε μετά την έρευνα ότι είχε χαμηλότερα ποσοστά ανταγωνιστικότητα. Ανταγωνιστικότητα στα σχολεία που πήγαμε. Δεύτερον, καλύτερη σχολική επίδοση. Ναι, εμείς το ξέραμε. Σχολικό ενιστικό αρκούδι δεν χορεύει. Το ξέρει ο λαός μας αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, τα παιδιά που πάνε εκεί, σε σχολεία που είχαμε μεγάλη σχολική διαρροή, επανήλθαν τα παιδιά. Γιατί δυστυχώς σχολική διαρροή γίνεται στα χαμηλά στρώματα. Ναι, ή στους Ρωμά, κύριε Αρβανίτη. Επανήλθαν. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν... Ή παραδείγματος χάρη, μια και είπα για Ρωμά, να σας πω ότι το ΚΕΑ, παραδείγματος χάρη, ένας από τους όρους για να το παίρνεις είναι ότι το παιδί σου θα πηγαίνει σχολείο. Mm. Αυτό κάτι σημαίνει, για να το καταλάβουμε όλοι. Άρα αλλιώς σχεδιάζει η αριστερά, αλλιώς σχεδιάζει η δεξιά. Εμείς έχουμε αλλού το μυαλό μας, ότι ένα παιδί δεν θα το κανονίζει όλη τη ζωή η κοινωνική του καταγωγή. Γεννήθηκα φτωχός, θα πεθάνω φτωχός. Πρέπει να το αλλάξεις. Βρεφονιπιακή λοιπόν. Γιατί δεν πιστεύω να με ρωτήσετε και γι' αυτό. Θα σας ρωτήσω αρκετά τι θα προλάβω τώρα. Πάμε. Βρεφονιπιακή λοιπόν. Γιατί, κύριε Αρβανίτη, από την πρώτη στιγμή μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ βρεφονιπιακοί. Γιατί απεδείχθηκε σε όλη την Ευρώπη. Η οποία έχει τεράστιο πρόβλημα υπογεννητικότητας. Τεράστιο. Όλοι. Όχι μόνο εμείς, όλες οι χώρες. Πλην Γαλλίας και Γερμανίας. Γιατί η Γαλλία έχει πολιτικές για το παιδί και βρεφονιπιακούς σταθμούς συγκλονιστικούς. 24 ώρες το 24ωρο, δωρεάν. Άρα κάτι πρέπει να συμβεί. Η Γερμανία που έχει αρκετά καλές τέτοιες πολιτικές. Εδώ τι θα γίνει τώρα? Το έχει λύσει. Λοιπόν, εμείς τι είπαμε την πρώτη στιγμή? Τι γινόταν μέχρι τότε και κρυβόταν το πρόβλημα κάτω από το χαλί? Αν είχες φίλο στο δήμαρχο κοντά, όχι, έπαιρνε το παιδί. Όχι, κύριε Αρβανίτη, δεν λέω αυτό. Παρόλο που αυτό είναι άλλο θέμα. Άλλο είναι. Άλλο. Θα το πούμε και αυτό. Γινόταν ότι ανάλογα με το... αν ήσουν εργαζόμενη μητέρα, έπαιρνες βάουτσερ.
Όμως την άνεργη, τη φτωχιά, πού τη βάζαμε για να πάρει το βάουτσερ? Ξαφνικά λοιπόν, όταν εμείς αυτό το καταργήσαμε και είπαμε και για την άνεργη και για τη φτωχιά, όλοι να έρθουν να πάρουν βάουτσερ, εκτινάχθηκε το πρόβλημα. Mm-hmm. Και τι έγινε τότε? Εμείς αρχίσαμε να δίνουμε λεφτά από τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί αυτά τα χρήματα που δινόντουσαν μέχρι τότε, η συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν από τα ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Δεν φτάνανε. Μέσα σε 3 χρόνια αυξήσαμε τις θέσεις, τα βάουτσερ που δίναμε, κατά 50%. Για τι λεφτά μιλάμε? Ξεκινάγαμε από 80 εκατομμύρια, το βρήκαμε εμείς. Ό,τι έπαιρνε ο άνθρωπος. Όχι, ο άνθρωπος δεν μπαίνει. Παίρνει ένα βάουτσερ δωρεάν είσοδο. Και μπαίνει, okay, εντάξει. Και μπαίνει. Δεν με αφορά λοιπόν. Ναι. Ναι. Όχι. Δίναμε λοιπόν 80 εκατομμύρια και φτάσαμε σήμερα στα 235 εκατομμύρια. 180 και φτάσαμε στα 235. Κύριε Φωτίου, η εκπομπή έχει μία αρχή. Δηλαδή η συνέντευξη είναι 20-25 λεπτά. Οπότε δεν πρόκειται να το απλώσουμε, θα το χάσω. Αν τα λεφτά αυτά που εσείς κάνατε από το Υπουργείο σας διαχειριστήκατε με εντολή του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, της κυβερνητικής ομάδας, δεν πήγαιναν σε αυτά και πήγαιναν στην ανάπτυξη. Πηγαίνανε σε άλλη λογική. Σας λέω την άλλη αντίληψη. Βέβαια, βέβαια. Αυτό δεν είναι? Βέβαια. Γι' αυτό δεν σας καταγγέλουν? Βέβαια. Αντί λοιπόν να δίνετε επιδόματα και με αυτά που δίνετε, αν πηγαίνανε στην ανάπτυξη, ενδεχομένως θα είχαμε θέσεις εργασίας και μπορεί να πιάνουμε το τρένο της ανάπτυξης νωρίτερα. Γιατί επιλέξατε τον άλλο δρόμο? Γιατί μας καθυστερήσατε την ανάπτυξη? Γιατί λοιπόν καθυστέρησα, έλατε. Πρώτα-πρώτα, όχι μόνο δεν την καθυστέρησα, την επιτάχυνα. Ωραία. Σας φαίνεται περίεργο, ε? Καθόλου τίποτα πια στην Ελλάδα. Ακούστε με, κυρία Αρβανίτη. Αυτή είναι η νοφιλελεύθερη αντίληψη που είναι λάθος πια και επιστημονικά και αποδεδειγμένη και μετρήσιμη. Δηλαδή, τι λέει η νοφιλελεύθερη, μας το είπε και ο ΣΕΒ. Κάθε ευρώ, λέει, που ρίχνουμε στην πρόνοια είναι μη αξιοποιήσιμο στην ανάπτυξη. Εμείς έχουμε όλες τις μελέτες πλέον που λέει ότι κάθε ευρώ στην πρόνοια έχει ένα δημοσιονομικό συντελεστή ανάλογα αν δίνεται σαν επίδομα, χαμηλός, mm-hmm, 1,0 τόσο, μέχρι 1,3 αν δίνεται σε υπηρεσίες. Mm-hmm. Γι' αυτό εμάς μας ενδιαφέρουν οι υπηρεσίες και όχι τα επιδόματα. Προσέξτε καλά. Λοιπόν, γιατί, κύριε, όταν κάναμε τα γεύματα, ξέρετε πόσες θέσεις εργασίας άνοιξαν? Όχι. Ναι, δεν το ξέρετε, αλλά όλες οι εταιρείες και όλη η τοπική κοινωνία που ενεπλάκει στα σχολικά γεύματα βρήκαν θέσεις εργασίας και η κοινωνία, η τοπική, η αγορά ανέπνευσε. Γιατί είναι χρήματα αυτά στην τοπική κοινωνία. Και θα μπορούσα να αρχίσω να σας λέω για τους βρεφονιπιακούς πώς χιλιάδες άνθρωποι παραπάνω απασχολούνται και ούτω καθεξής. Λοιπόν, είναι ανάπτυξη τα λεφτά για την πρόνοια. Αυτό το ξέρουν όλοι. Αυτό που δεν το θέλει να το ξέρουν είναι ο ΣΕΒ και ο κύριος Μητσοτάκης. Να σας ρωτήσω ένα τελευταίο για αυτό το κομμάτι με το παιδί, για να πάμε λίγο και στα πιο μεγαλύτερα παιδιά που και αυτά ζορίζονται. Στις δικές μου ηλικίες και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Εσείς παιδί είσαστε? Στα μεγαλύτερα παιδιά. Α, λέει, τόσο μεγάλο. Ναι, στις δικές μου ηλικίες και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Όσο ζεις παιδί πρέπει να είσαι, κυρία Φωτίου, κατά τη γνώμη μου. Αλλιώς θα το χάσουμε το τρένο. Πρέπει να ελπίζεις. Πρέπει να ονειρεύεσαι, αφού συμφωνούμε σε αυτό. Ήθελα να σας ρωτήσω, εγώ είδα ένα πανό εδώ στην Αγία Παρασκευή πολιτών, φορέα, δεν θυμάμαι τώρα ποιος, που έλεγε κανένα παιδί έξω από τους παιδικούς σταθμούς. Ακριβώς. Αυτό σημαίνει, γιατί δεν μπήκε τυχαία το πανό και το έχω ακούσει, ότι υπάρχουν περιπτώσεις πια πολλά παιδιά, μπορεί και πάνω από 10.000 παιδιά, για την Αττική μιλάω, να μείνουν εκτός παιδικών σταθμών. Εδώ σε αυτό το σημείο είναι κομμάτι αρμοδιότητας δική σας, των Δήμων. Και του κυρίου Χαρίτη σήμερα που είναι στερκόνη, του κυρίου Σκουλέση. Υπάρχει περίπτωση να μείνει ήταν παιδί εκτός παιδικού σταθμού? Και ένα τελευταίο για να το καταλάβω. Ναι, ναι. Εγώ δεν καταλάβει κάτι. Μπορεί παραδείγματος χάρη λέω, μην παρεξηγηθώ παρακαλώ, στο Δήμο Γέρακα να έχω 10 κενές θέσεις και στο Δήμο Αγίας Παρασκευής να μην μπορώ να πάρω 10 παιδιά. Ακριβώς. Η απόσταση είναι 1,5 χιλιόμετρο. Δηλαδή είναι κοντινός δήμος, είναι όμορος δήμος, είναι ανοχολαργός. Να μην υπάρχει στην Ελλάδα δυνατότητα? Όχι, όχι. Να στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η δυνατότητα, για να το ξεκαθαρίσουμε. Και λέμε, θα καλύψουμε όλες τις διαθέσιμες θέσεις. Όλες. Τη δεύτερη φάση. Ξέρετε, το πρόγραμμα έχει 2 φάσεις και αυτό αποκρύπτεται. Έχουμε κάνει την πρώτη φάση και τώρα θα κάνουμε μέσα στο Σεπτέμβριο τη δεύτερη. Στη δεύτερη λέμε, όλες τις θέσεις όπου υπάρχουν, εμείς δίνουμε βάουτσερ. Δεν μας νοιάζει.
Ούτε ο Δήμος μας νοιάζει, ούτε η εντοπιότητα, ούτε τίποτα. Mm. Δίνουμε βάουτσερ σε όλα τα παιδιά, σε όποιο μέρος βρούνε θέση. Σε όποιο υπάρχει θέση. Ένα το κρατούμενο. Αν δεν βρει θέση. Δύο, μισό λεπτό. Δύο το κρατούμενο. Ναι. Τον Ιανουάριο κάλεσε άλλους στους Δήμους. Ήξερε ακριβώς τις αποκλήσεις. Άλλοι είχαν 200% απόκληση, δηλαδή 200% έλλειμμα σε θέση. Mm. Άλλοι είχαν πλεόνασμα κτλ. Και 150 δήμοι σε όλη τη χώρα δεν είχαν κανένα βρεφικό σταθμό. Κανένα. Άρα ούτε ζήτηση είχαν, γιατί ο κόσμος ήξερε ότι δεν υπάρχει βρεφικό σταθμός. Κάλεσα λοιπόν και τους είπα, θα σας δώσω 50.000 για ένα παιδικό σταθμό, 75.000 για δύο, γιατί τόσο είναι το πλαφόν, αλλιώς έπρεπε να κάνουμε τα διαγωνισμούς και καταλαβαίνετε θα τελειώναμε. Και σας καλώ όλους. Μα όλους. Έχω 15 εκατομμύρια που μου τα έδωσε η κυβέρνηση από την εξοικονόμηση δαπανών. Σας παρακαλώ, βρείτε ένα χώρο που να είναι συμπατικός. Κάντε 5 αλλαγές, αυτές που ζητάμε για να είναι βιώσιμος και εντάξει. Και έχω υπολογίσει και τα χρήματα που χρειάζεται και για τα κουτάλια ακόμη και για τα κρεβατάκια και τα πάντα. Mm-hmm. Είναι αυτά. Αν πέσετε και έξω θα δούμε. Δηλαδή τι να σας ρωτήσω κάτι. Αν, παραδείγματος χάρη, που εδώ είναι και ο Δήμος ο Γιάννης Σταθόπουλος, υπάρχει και έχει έλλειμμα ότι θα έχει 70 παιδιά off. Δεν μπορεί να τα ικανοποιήσει. Έχει τη δυνατότητα, αν βρει χώρο, νοικιάσει χώρο, δημιουργήσει χώρο. Μέσα στο 18. Μέσα, μέσα. Και στο 19, κύριε Αρβανίτη. Δηλαδή, το voucher δεν είναι κάτι το ξέρουν οι δήμαρχοι αυτό. Γιατί αν το ξέρουν οι δήμαρχοι αυτό, γιατί δεν το λένε στους πολίτες τους και τους αναγκάζουν να μπουν στη διαδικασία διαμαρτυρίας. Καλή είναι διαμαρτυρία, αλλά μην εκεί. Ανά πάσα στιγμή που μία μητέρα έχει ένα βάουτσερ σήμερα, στην πρώτη φάση η μητέρα παίρνει το βάουτσερ και μπορεί να μην έχει που να βάλει το παιδί της, γιατί δεν βρίσκει θέση. Ναι. Λοιπόν, εμείς λέμε, ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη μητέρα που πήρε το βάουτσερ, δεν της το παίρνουμε πίσω. Γίνει μια θέση. Και σε ιδιωτικό. Και σε ιδιωτικό, βεβαίως. Και σε ιδιωτικό. Βεβαίως. Αν δεν βρω σε δημόσιο, δηλαδή, μπορεί με το βάουτσερ αυτό να είναι σε ιδιωτικό. Σε ιδιωτικό. Και αν έχω απόκληση μεγάλη, γιατί στην περιοχή που μένω δυστυχώς έχω μια απόκληση. 15 ευρώ το μήνα, 20. Αυτό, το βάουτσερ, γι' αυτό θέλω να πω. Το βάουτσερ είναι συγκεκριμένο. Είτε είσαι στο Δήμο, είτε είσαι σε ιδιωτικό. Οπότε στο ιδιωτικό κομμάτι είναι κομμάτι σοβαρού βοηθήματος για να μπορείς να καλύψεις την ανάγκη σου. Εγώ νομίζω ότι στους περισσότερους ιδιωτικούς καλύπτεται αρκετά. Αρκετά. Έστω ίσως και 100%. Κυρία Φωτίου. Εκείνο που δεν είπα το ελπιδοφόρο είναι ότι 2.500 παιδιά, ήδη οι Δήμοι δηλαδή ανταποκρίθηκαν. Εγώ έχω αφήσει το πρόγραμμα και θα το ανοίξω μέχρι το τέλος χρονιάς. 2.500 παιδιά, 104 Δήμοι κάνανε αιτήσεις, θα βρούνε θέση γιατί τους πιάνουνε. Τους βρεφονιπιακούς σταθμούς, οι Δήμοι αυτοί, με αυτό το πρόγραμμα που σας είπα. Θα ανοίξουμε τις θέσεις, θα κάνουμε περισσότερα. Και παλικαρισμοί του τύπου. Μόλις βγω εγώ στην εξουσία, θα τα βάλω όλα τα παιδιά στους βρεφονιπιακούς, σημαίνει δεν ξέρω το πρόβλημα. Μου σφίριξε μία ερώτηση ο Αλέξανδρος, που ξέρει το οικονομικό ρεπορτάζ πολύ καλά. Θα μου το βοηθήσει λίγο. Τι θα γίνει, πώς μου το είπες για τους. Οι συνταξιούχοι που χρωστούν στον Εύκανο ή στο ΤΕΒΙ, τα παλιά κτλ. Που χρωστούν, που δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη. Τι θα γίνει με αυτό, το ξέρουμε. Έχει γίνει αυτή τη στιγμή, έχουμε υπογράψει με τον Πετρόπουλο μία εντολή. 360 ευρώ δίνουμε ως επίδομα για αυτές τις περιπτώσεις για να δούμε πώς θα ρυθμιστούν και για να μην μένουν χωρίς ούτε ένα ευρώ. Είναι δουλειά του Πετρόπουλου, συνεργάτες με τον Τάσο Πετρόπουλο και η υπουργός, η κυρία Αξιόγλου, βεβαίως. Είστε μια ομάδα εκεί. Έχουμε κόσμο που λόγω της κρίσης, που είναι ο πολλής κόσμος, δεν λέω για τους παγαπώντες, έπαθε αυτή τη ζημιά. Κλάταρε δηλαδή. Το ξέρω, κύριε. Κλάταρε. Το ξέρω. Είμαι 65 χρονών, 70 χρονών. Έχω χρέη τα οποία κράταρα εγώ τη κρίση, μου σκάσε η μπόμπα. Ακριβώς. Και δεν έχω. Και χρωστάω και σύνταξη δεν έχω κτλ. Έχει δυνατότητα η κυβέρνηση και σχέδιο στο κομμάτι αυτό. Πόσο κόσμο είναι, τι ρυθμίσει θα κάνω. Πιθανολογώ για να το πω και στου τηλεθεατές, ενδεχομένως να την γλιτώσουν και κάποιοι που δεν θα έπρεπε, αλλά εμένα με ενδιαφέρουν οι πολλοί που δεν φταίνε. Όπως καταλαβαίνετε και όπως βλέπετε, όλες αυτές είναι μικρά βήματα μετά την επομένη των μνημονίων. Την επομένη των μνημονίων. Επομένως, κάτι σημαίνει ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Όλα αυτά είναι βήματα που δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε πριν. Σήμερα τα κάνουμε. Σιγά-σιγά,
τα κάνουμε. Αλλά θέλω να μην αφήσω χωρίς να απαντήσω τι άλλαξα, τι αλλάξαμε σε αυτό το προνοιακό κράτος. Ξέχασα βέβαια στα παιδιά το νόμο για την αναδοχή υιοθεσία. Ήθελα αυτό, αν μου κάνει την χάρη, είναι χάρη σε αυτό, γιατί το είχα και εδώ σημειωμένο. Να ωραία, το ωραία, θα το πούμε δηλαδή, και αυτό. Σε 15-20 μέρες, δεν θα προλάβω σήμερα, σε 15-20 μέρες, μέσα στο μήνα, θέλω να το κάνουμε ξεχωριστό αυτό το κομμάτι, θέμα. Γιατί είναι και πολύ ευαίσθητο και θέλει πάρα πολύ προσοχή. Ετοιμαζόμαστε, όπως υποσχεθήκαμε στη Βουλή ακριβώς, μέσα στο Νοέμβριο θα ανοίξουμε τις νέες πλατφόρμες, το νέο σύστημα, θα αρχίσει να εφαρμόζεται ο νόμος και ετοιμαζόμαστε. Θέλω όμως, είναι όμως χρήσιμο αυτό, αφού θα ανοίξει πλατφόρμα, να κάνουμε μια κουβέντα με εσάς ή με συνεργάτες σας για να εκλεκεύσουμε στον κόσμο τι ακριβώς είναι. Θέλω να ρωτήσω. Υπήρχε ένα δημοσίευμα. Μισό λεπτό να πω ένα πράγμα. Εμείς φτιάχνουμε ένα κράτος το οποίο δεν θα είναι πια πελατειακό. Εδώ τελείωσε αυτή η ιστορία. Φτιάξαμε 240 κέντρα κοινότητας στους Δήμους. Αυτά τα κέντρα είναι περίεργο πράγμα. Τι είναι, μια πλατφόρμα, πίσω τους κάθονται δύο κορίτσια, είναι διασταυρωμένες όλες βάσει δεδομένων, πάτε εσείς με το αφημί σας και σας λένε αμέσως, γιατί έρχονται μπροστά όλα σας τα στοιχεία. Τι δικαιούστε, κύριε Αρβανίτη, δεν θα πηγαίνετε ούτε στο Δήμαρχο ούτε στον βουλευτή πια. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, θα πηγαίνεις και να ρωτάς τι δικαιούμαι. Και όταν και θα σου λένε, θέλεις να σου κάνουμε εμείς την αίτηση. Δικαιούσε αυτό το ΚΕΑ. Και δεν μπορείς να το κάνεις ηλεκτρονικά. Το κάνει αμέσως ηλεκτρονικά εκείνη την ώρα μπροστά σου. Το σύστημα διαβιβάζει αμέσως την αίτησή σου στον ΟΠΕΚΑ, εκεί που μαζέψαμε όλα τα επιδόματα. Αντί να είναι από εδώ και από εκεί και να μην ξέρει κανείς ποιος παίρνει τι, πηγαίνει λοιπόν στον ΟΠΕΚΑ αμέσως η αίτηση ηλεκτρονική και μόλις πάει εκεί, με διαδικασίες μιας ώρας σου αποδίδεται το, ή όχι το επίδομα. Κυρία Φωτή. Και ακούστε με εδώ. Όχι, γιατί αυτό πρέπει να το πούμε. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αφήνουμε το παρελθόν πίσω μας. Το αφήνουμε οριστικά. Και αυτή η μεγάλη αλλαγή, το κέντρο κοινότητας, θα ενισχυθεί με 100 κέντρα για την οικογένεια, ώστε η ενδοοικογενειακή βία να μην είναι έξω από το κέντρο κοινότητας. Θα ενισχυθεί με 150 κέντρα... Ρε Αλέξανδρε, θα με τρελάνεις. Απ' τη μία ενθουσιάζεις με την κουβέντα και μου λες τελειώνουμε. Και απ' την άλλη μου λες ρώτα και αυτό να μάθουμε γι' αυτό. Ωραία. Ρωτάει λοιπόν. Τι είναι και αυτό, από λέει. Την άλλη, λέω δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε αυτά τα κέντρα κοινότητας τα οποία είναι διπλής όψεως. Τι είναι αυτά τα κέντρα κοινότητας και πού τα βρίσκουμε, σε όλους τους Δήμους. Μάλιστα. Αφού σας είπα, 244, 325 είναι Δήμοι, οι μικρότεροι Δήμοι. Και τι κάνουν αυτά. Α, να το που δεν το καταλάβατε. Δεν το καλά. Είπαμε, μόνο με το αφημί σου πας εκεί και σου λένε όλα στα δικαιώματα. Από βρεφονιμπιακό που μπορείς να βάλεις τον άρρωστο πατέρα σου. Ποια ιδρύματα υπάρχουν στην περιοχή σου για να μην αρχίσεις να τρελαίνεσαι. Έχω ένα θέμα λοιπόν εγώ. Ένα διαφορετικό κέπι, ένα νέο τύπου κέπι είναι αυτό. Καμία έχω, σχέση. Στη λογική όμως εξυπηρέτηση. Δηλαδή έχω αυτό το θέμα που αφορά στη ζωή μου και πάω σε αυτό και λέω έχω ένα άρρωστο πατέρα που έχει Αλτσχάιμερ και έχω ένα, αυτό, παιδί, ένα παιδί, θέλω να πάρω, τι, κάνω, τι θα κάνω, πώς θα πάω στα ΚΕΠΑ που είναι και της μόδας αυτές τις μέρες λόγω φλόρου, τι ακριβώς πρέπει να κάνω, τι δικαιώματα έχω, ακριβώς, τι επιδόματα παίρνω και άρα πώς αντέχω. Τελειώνει το επιδοματικό κράτος της πελατειακής σχέσης και ενισχύουμε αυτό το κράτος λοιπόν. Το ενισχύουμε με 4 δις θα πάρει αυτό το κράτος μέχρι το 22, που σημαίνει θα αρχίσει να συγκλίνει με εκείνες τα ευρωπαϊκά δεδομένα που ήταν για τη χώρα μας με τα 780 εκατομμύρια αλλού για αλλού. Τελευταίο. Πω από εκτός χρόνου εντελώς. Αυτό δημοσίευμα της Καθημερινής για τη δήλωσή σας και τον κύριο που τους αυτό άλλη... είναι, είναι γνωστές. Εδώ είναι τα fake news που λένε, δηλαδή ψευδείς ειδήσεις. Πώς κατασκευάζονται με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι παίρνω μία προτασούλα στόση και τη βάζω αλλού. Έχω υποστεί αυτή, όπως ξέρετε, την ιστορία παλαιόθεν. Ο δεύτερος και πιο επικίνδυνος είναι σε βάζω να λες κάτι που δεν είπες. Δεν είπες ποτέ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει δημοσίευμα πριν δύο μέρες στην Καθημερινή, όπου λέει ότι είπα για την περίπτωση Πορτοσάλτε, ότι εγώ είμαι, για την ακρίβεια λέει, κατανόηση έδειξε απέναντι σε όσους καταπάτησαν την οικογενειακή αιστεία του κυρίου Πορτοσάλτε, το λέει αρθρογράφος Καθημερινής, και η κυρία,
δήλωσαν ερυθρίαστα ότι ναι, μεν, αλλά και αυτός προκαλεί. Ούτε λέξη δεν είπα. Στέλνω την άλλη μέρα διάψευση στο διευθυντή. Μέχρι σήμερα έχουν περάσει 2 μέρες. Mm. Δεν υπάρχει ούτε η διάψευση την καθημερινή, αλλά αναπαράγεται πλέον από άλλα site. Αυτό είναι ακριβώς κατασκευασμένη είδηση. Αναπαράγεται λοιπόν ότι είπε η Φωτή ούτε λίγο ούτε πολύ. Δεν ασχολήθηκα με τον κύριο Πορτοσάλτε. Δυστυχώς ή ευτυχώς καθόλου όλο αυτόν τον καιρό, κύριε Αλβανί. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Φωτή, που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Και εσείς, και διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγο.